το κόψω. Έτσι δεν λένε ότι εγώ κόβω. Δεν γίνεται, αποκλείεται. Κάποιος λέει ψέματα. Τι εννοείς, καταρχάς, εσύ το μετράς πάνω από τη ζακέτα, πάνω από το παντελόνι. Και πάνω, πώς σας πω. Μάνι, μάνι, 7 πόντι αυτή. Λοιπόν. Πόσο είναι εκεί? Δεν μπορεί να έχω μεγαλύτερο στήθος από την Κορινθίου, ρε παιδιά, 94. Όχι, 96. Ρε, Λεωνόρα, να σου πω κάτι. Και 96, Μαρία. Θέλει λίγο πιο τσίτο, μας το κάνεις πολύ χαλαρά. Καλά, τώρα εκεί δεν... Εντάξει, έχουμε μετράσει και την μπλούζα μαζί. Και 76. Έχουμε μετράσει και τα ρούχα. Εντάξει, 73. Είναι πιο παχιά. Μαρία, με τα ρούχα. Μπράβο πάντως στη Μαρία που έκατσε και έκανε έτσι αυτό το τεστ. Άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ αγχωτικό για μια γυναίκα. Δεν μετρήσαμε στήθος. Και βγήκε σχεδόν σαν τη Μαρία. Δεν είναι σαν τη Μαρία, ρε παιδιά. 76 είναι. Δηλαδή, άμα με δεις με τριγωνάκι μαγιό, είμαι πλάκα στο πρώτο προφίλ. Τι λες, παιδί μου. Με τριγωνάκι μαγιό. Με τριγωνάκι μαγιό. Με τριγωνάκι μαγιό. Σχεδόν όλες πλάκα είναι. Για να με τριγωνάκι. Με τρελάνετε τελείως. Σε τι να σου 93. Πόσο είναι της Μαρίας? 96, 95. Πολύ μικρή διαφορά στη θέση. Παιδιά, τρεις πόντι είναι τόσοι. Τόσο, δηλαδή, πιο μεγάλο. Τόσο πιο μεγάλο. Τόσο είναι. Τόσο είναι. Στο έτσι. Μπορεί να επηρεάσει κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Καταρχάς παίζει ρόλο και το σουτιέν. Μήπως φορά σουτιέν πλακουτσοτό που το πλακουτσώνει. Όχι, για σήκω. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί αφού είχαμε πει ότι δεν έχω καμία λέξη ποτέ. Γιατί κολλώνει το, δεν θέλει καμία. Καλή τι να μην τρέξεις εμένα. Έλα. Εγώ τη Φλωρίντα, έλα. Φέρε μου εδώ πέρα να τη μετρήσουμε. Εγώ. Φλωρίντα, έλα. Έλα, Φλωρίντα. Επειδή λοιπόν δεν έχετε τα μικρόφωνα, εντάξει. Αλλά εσείς μέτρησε και τα μικρόφωνα, μα τι στόχο. Συγγνώμη, ρε παιδί. Αχ, Τέμι, θα μου το πληρώσεις μετά αυτό. Πες το μου και κόντευα να πάω πολύ. Έχει χάρη τώρα. Έλα, κατέβα, έχουμε τόσο μεγάλο... Λοιπόν, να είσαι εσύ μαζί μου. Να ξεκινήσω από το 149, να πάρει τίποτα. Ή από το 1, να ξεκινήσω από το 1, μωρέ. Φλωρεντσίτα. Λοιπόν, γρήγορα να τελειώσω. Ρε παιδιά, πραγματικά σας μιλάω, γιατί να το ζω. Έλα, τελείωνα. Λοιπόν, το έχω φάει, πόσο είναι? Παιδιά, δεν υπάρχει. Το πέλα έχει αρνητικά. Τι είναι? Νούμερα. Πόσο είναι? 91. Στα 89 είσαι μοντέλο. Ωραία, πάμε. Μέση. 91. Ωραία. Το γράψα. 91. Μεσούλα. Μεσούλα δαχτυλίδι. Δεν πρέπει να υπάρχει. 68. 68. Μια χαρά. Δίνω σωστή μου. Εγώ δεν σε πιάνω. Όχι. Απλά εντάξει, ρε παιδιά. Τώρα... Μην κοιτάς εσύ αδιάκριτε. Γρήγορα, Λεωνορά. Κάτσε, πάρε τα δύο. 93 φλόρετα, δεν μπορεί να έχουμε το ίδιο, είπα πιο μεγάλο το δικό μου. Οι αναλογίες είναι μια χαρά. Μπράβο, φλόρετα, φλόρετα, φλόρετα. Εγώ θέλω και τώρα. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Όχι, παιδιά, δεν μπορώ. Ξεκάστα μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί μου πάνε την τώρα, εσύ λες με τα κιλά μου και με τα αυτά. Έλα, από πάνω, έλα. Έλα, πάρε εσύ, εγώ θα σε μετρήσω. Έλα, να σε μετρήσουμε. Διακριτικά. Από εδώ, στήθος. Το στήθος. Παιδί μου, τι είναι αυτό καθιστό μέτρημα, δεν υπάρχει. Παιδί μου, είμαι τραγικά ντυμένη τώρα και εσύ. Είμαι κλόουν και εσύ. Έλα, είσαι μια χαρά. Πόσο έχω στήθος. Τώρα, στο στήθος, θέλεις να το πούμε όλο. Κλέβει, Θέμη. Πόσο είναι το στήθος. 112. Το στήθος. Και πάμε τώρα στο αδύνατο σημείο μου που είναι η μέση μου. Λοιπόν, η μέση πόσο είναι, μέτρα. Κάτσε να μιλήσει η Τζορτζέλα και με τουλάχιστον θα σας πω κάτι. Είναι ειλικρινής και επειδή την έχω ψάξει στα social media. 92 η μέση μου. Μπράβο, αγάπη μου. Η Τζορτζέλα δεν κρύβεται σαν κάποιες άλλες που ενώ ρε παιδί μου μπορεί, ξέρεις, να μην είναι υπερθεματικές, αλλά μπαίνοντας στο Facebook βλέπεις τις φωτογραφίες που βάζουν στα προφίλ τους και στα διάφορα social δίκτυα και λες πω που δεν είναι δυνατόν, γιατί πάρα πολλοί την έχουν πατήσει έτσι. Βλέπουν τις φωτογραφίες από τα προφίλ και τα αυτά και λες πω τι ωραία και μετά στο live είναι τρέχα γύρευε. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τι φωτογραφίες έχουν βάλει λοιπόν στα προφίλ τους. Επίσης θα σας πω ότι εκεί βλέπετε και ποιοι είναι και οι ωραιοπαθείς.